Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, παραμένουμε εδώ στην προπόνηση του Αγίου Θωμά. Μαζί μας τώρα ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Δημήτρης Μαντέλος. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σας. Λοιπόν, Δημήτρη, τι φταίει κατά τη δική σου γνώμη και ο Άγιος Θωμάς στις δύο πρώτες αγωνιστικές δεν έχει πετύχει, δεν έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα? Η αλλαγή προπονητής στην αρχή δεν ξέρω άμα ήταν έτσι τα πράγματα και δεν νομίζω. Μάλλον η ομάδα δεν είχε δεθεί ακόμα και αυτή τη συνοχή ώστε να βγει κάποιο αποτέλεσμα, να δημιουργήσουμε παιχνίδι. Διότι, Δημήτρη, ήρθανε εσείς σε αρκετά χρόνια στην ομάδα. Ναι. Ήρθανε φέτος παίκτες για τα δεδομένα της β' κατηγορίας. Είναι πολύ καλές μεταγραφές. Πολύ καλοί παίκτες, έτσι. Και στόχος φέτος της ομάδας είναι η άνοδος. Ακόμα έτσι, η άνοδος είναι πάντα ο στόχος. Mm-hmm. Ήρθε και ο κύριος Σελεμές με τον κύριο Θωμάκο. Έχουμε βελτιώσει κάποια πράγματα στην τακτική και ελπίζουμε να φάνει και στο παιχνίδι αυτό. Τώρα παίζετε με την Αθλητική Ένωση Μεταμόρφωσης. Να περιμένουμε από εδώ και στο εξής την ανάκαμψη του Αγίου Θωμά. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε όλοι. Και πιστεύω πως θα γίνει και έτσι. Ωραία. Η διοίκηση, Δημήτρη, είναι δίπλα σας? Δίπλα σε όλους τους παίχτες. Τα ρούχα μας τα έχουμε όλα πλημμένα κάθε προπόνηση. Και ό,τι ζητάμε είναι όλα οκ. Okay, ναι. Το κλίμα στα αποδυτήρια μεταξύ σας πώς είναι? Οι παίκτες όλοι καλά είμαστε μεταξύ μας. Εντάξει, κάποιες μικροκρόντες θα υπάρξουν. Αλλά είστε μια παρέα, μια οικογένεια, Δημήτρη? Όσο γίνεται είμαστε, ναι. Δεν γίνεται και 100%, αλλά... Ωραία. Δημήτρη, τι μήνυμα στέλνεις στους φιλάθλους του Αγίου Θωμά, τι να περιμένουν από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Σίγουρα ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο από τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Και μακάρι να καταφέρουμε και το στόχο μας εν τέλει. Ναι, διότι όλοι θεωρούσαν τον Άγιο Θωμά φαβορί. Ναι. Και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει. Ήταν έκπληξη η ομάδα, μια βαριά ήττα, ναι, την πρώτη αγωνιστική και τη δεύτερη αγωνιστική από το Καλαμάκι. Απουσίαζε και ο Τζόρτζης δύο πρώτες αγωνιστικές. Μακάρι να τον έχουμε και το Σάββατο στην αποστολή να βοηθήσει και γενικώς όλα τα παιδιά. Ωραία. Δημήτρη, καλή επιτυχία στη συνέχεια. Καλά. Πάνω απ' όλα υγεία. Να μην έχουμε διακοπή στο πρωτάθλημα. Το κυριότερο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.